Σε μια συζήτηση που κράτησε περισσότερο από 2 ώρες, περισσότερο εμφανής ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και τον Παύλο Πολάκη. Δεν ψήφισε στη θέση για το δικαίωμα στο γάμο, παραβιάζοντας και τη συλλογική απόφαση του οργάνου. Αν είσαι πρόεδρος και αν ήσουν πρόεδρος, τι θα έκανες στο θέμα αυτό? Προφανώς δεν θα έκανα το εγκληματικό πολιτικό λάθος που έκανε ο κύριος Κασελάκης, να βάλει κομματική πειθαρχία σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, κρατώντας τη δεδηλωμένη στο Μητσοτάκη εμείς. Επιμένω ότι είχα απόλυτο δίκιο. Και η βασική μου διαφωνία είναι ότι δεν μπορώ να δεχτώ την τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητέρας, όχι μόνο στα ομόφυλα, αλλά και στα ετερόφυλα ζευγάρια. Με μοναδική εξαίρεση, άσε τι αλλάξαμε τώρα, με μοναδική εξαίρεση, αν είναι αδελφή, μητέρα ή θεία της γυναίκας που θέλει να γίνει μητέρα. Στην κόντρα μεταξύ των δύο μπήκε και ο Νικόλας Φαραντούρης. Όταν ο Παύλος Πολάκης τον ρώτησε πώς μπορεί να καταφέρει να κρατά 2 καρπούζια στην ίδια μας χάλη, καθώς πρόσφατα εξελέγει ευρωβουλευτής και τώρα διεκδικεί να γίνει και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάθια, γιατί σε αυτά πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάθια. Εσύ πριν από ένα χρόνο πήρες από το χέρι και υποστήριξες με ψυχή και σώμα έναν εντελώς άγνωστο, τον οποίο δεν φρόντισες πρώτα να ξεψαχνίσεις για να δεις αν πράγματι πληρεί κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις, όχι για να συμμετάσχει στον πολιτικό και κομματικό βίο του κόμματός μας, αλλά για να ηγηθεί αυτού. Εγώ λοιπόν... Τελικά εγώ τον ξεψάχνησα. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και θεωρώ ότι μπορώ να δώσω το χαμένο κύρος που κάποιοι άλλοι φρόντισαν να απολέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από μένα. Αμηχανία πάντως κατά τη διάρκεια της συζήτησης προκάλεσε αναφορές του Απόστολου Γκλέτσου για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Έχουμε 5.000 να γυρίζουν ανεμογεννήτριες, 15 δις και ρεύμα, ξέρετε πόσο. Πόσο βγάζουν αυτές, ξέρετε πόσο ρεύμα βγάζουν? 0. Διότι δεν έχουν βάλει ακόμα μπαταρίες. Τι νοείτε, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν παράγεται ρεύμα τις ανεμογεννήτριες? Όχι. Δεν έχουν μπει μπαταρίες. Και, δεν αποθηκεύεται. Δεν αποθηκεύεται. Δεν παράγεται. Δεν αποθηκεύεται το περισσότερο. Δεν αποθηκεύεται. Η αποθήκευση είναι και διαφορετικό. Δεν αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται. Το μείγμα ενέργειας πάντως μπαίνουν ανανεώσιμες. Δεν μπαίνουν ακόμα. Μπαίνουν από τα τζαμτζάμια. Δεν μπαίνουν από τις ανεμογεννήτριες.